Περιοδία στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, πραγματοποίησε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας. Το πρωί είχε συνάντηση με εκπροσώπους του Αγροτικού Συλλόγου Καβάλας και στη συνέχεια κατευθύνθηκε στο εκλογικό κέντρο του ΣΥΡΙΖΑ στην πλατεία Καπνεργάτη. Είμαστε σήμερα σε μια πόλη που έχει μεγάλη παράδοση σε λαϊκούς αγώνες και θα δώσει την απάντηση στις 25 του Γενάρη. Ο λαός της Καβάλας, ο δημοκρατικός λαός της Καβάλας θα συμπαραταχθεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Όχι μόνο για να τιμήσει την παράδοση των αγώνων, των μεγάλων λαϊκών αγώνων της εργατιάς, των καπνεργατών εδώ στην Καβάλα, αλλά ταυτόχρονα για να δώσει δύναμη στην ελπίδα που έρχεται, στην ελπίδα που φτάνει και είναι στα χέρια μας. Προσπαθούν να μας φοβήσουν, προσπαθούν να μας τρομοκρατήσουν. Ούτε ο φόβος ούτε η τρομοκρατία πιάνει. Η ελπίδα θα κερδίσει στις 25 Γενάρη και όλοι μαζί θα σφίξουμε τα δόντια για να οικοδομήσουμε μια Ελλάδα της αξιοπρέπειας, της δικαιοσύνης, της δημοκρατίας. Της αριστεράς, ούτε με τη Ζέμος, ούτε Σαμαράς. Ήρθε η ώρα της αριστεράς. Τις τελευταίες μέρες ο κύριος Σαμαράς και οι συνεργάτες του, αφού είδαν και απείδαν ότι δεν μπορούν να πείσουν κανένα πια με τον φόβο του Brexit, της χρεοκοπίας, του πιστωτικού γεγονότος, τώρα προσπαθούν με απίστευτα ψεύδη να ξεγελάσουν κάθε ξεχωριστή κοινωνική κατηγορία. Πηγαίνουν στους αστυνομικούς και τους λένε αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ θα σας αποπλήσει και θα χάσετε τις δουλειές σας. Πηγαίνουν στους οπαδούς της ΑΕΚ και τους λένε αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ θα φτιάξετε γήπεδο. Πηγαίνουν στους Έλληνες κυνηγούς και τους λένε αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταργήσει το κυνήγι. Πηγαίνουν στους χριστιανούς, στους θρησκευόμενους και τους λένε αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ θα σας απαγορεύσει να θρησκεύεστε και θα κατεβάσει τις εικόνες. Το μόνο που δεν έχουν πει ακόμα είναι ότι αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει παιδομάζωμα και θα σας πάρει και τις γυναίκες. Μόνο αυτό δεν έχουν πει ακόμα στους Έλληνες και στις Ελληνίδες. Αυτές όμως είναι κινήσεις πανικού. Δείχνουν τον πανικό τους και γίνονται καταγέλαστοι. Στη συνέχεια πραγματοποίησε περιοδία στην αγορά της Δράμας, ενώ η επίσκεψή του έκλεισε με κεντρική ομιλία στο Μέγαρο Μουσικής στην Κομωτινή. Η πατρίδα μας σήμερα βιώνει όχι μόνο μια οικονομική καταστροφή, βιώνει μια τραγωδία που παίρνει διαστάσεις ανθρωπιστικές. Θα τολμούσα να πω ότι βρισκόμαστε μπροστά σε έναν τεράστιο κίνδυνο. Η νέα γενιά, το πιο δυναμικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, χωρίς μέλλον, χωρίς προοπτική, οι νέοι επιστήμονες με ένα και δύο πτυχία εγκαταλείπουν τη χώρα. Η χώρα χάνει το πιο σημαντικό κομμάτι, το πιο σημαντικό ανθρώπινο δυναμικό για να μπορέσει να σταθεί στα πόδια της τα επόμενα χρόνια. Το λέω αυτό διότι εδώ στη Δράμα η ανεργία των νέων ανθρώπων έχει πάρει διαστάσεις που δεν είναι αποδεκτές, δεν μπορούν να είναι αποδεκτές για καμία ευρωπαϊκή χώρα. Οι νέοι άνθρωποι χωρίς προοπτική, χωρίς μέλλον, στις καφετέριες όλη μέρα, χωρίς να έχουν άλλη δυνατότητα, αναγκάζονται να πάρουν το δρόμο της μετανάστευσης στο εξωτερικό. Εμείς λοιπόν αυτό το οποίο καταθέτουμε στην κρίση του ελληνικού λαού είναι την ανάγκη να μπει ένα τέρμα στην καταστροφική πορεία, στον οδυνηρό αυτό κατήφορο. Και βήμα το βήμα, με δυσκολίες τις οποίες θα αντιμετωπίσουμε, σφίγγοντας τα δόντια, αλλά με περηφάνεια, να επουλώσουμε τις πληγές του μνημονίου, να επουλώσουμε τις πληγές της ανθρωπιστικής κρίσης, θέτοντας ένα πλαίσιο δικαιοσύνης και αξιοκρατίας, και σιγά σιγά να ανοικοδομήσουμε την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας προκειμένου να πετύχουμε το μέγιστο σήμερα εθνικό στόχο που είναι η επιστροφή της εργασίας στον τόπο μας.